Με μια λιτή τελετή μνήμης και τιμής, στο κεντρικό ηρώων της πόλης η Κομωτινή κατέθεσε στεφάνια και τίμησε με αυτόν τον τρόπο τους ήρωες του 1821 που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν στον αγώνα για την ελευθερία. Πραγματοποιήθηκε έπαρση της ελληνικής σημαίας. Μετά την πρωινή έπαρση της σημαίας και την εκκλησία περί των 11 το πρωί ξεκίνησε η επιμνημόσυνη δέηση στο σπαθί χωροστατούντος του Μητροπολίτου Μαρωνίας και Κομωτινής Παντελεήμονα. Με τα πνεύμα των δικαίωτες τελειωμένων τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παράση φιλάνθρωπε, εις την καταπαύση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Στεφάνια κατέθεσαν αρχές, φορείς και πολιτικοί του τόπου. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, κόσμος είχε μαζευτεί στην πλατεία και παρακολουθούσε την τελετή, ενώ περιμετρικά του ηρώου υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Μετά το πέρας της τελετής, πολίτες κατέθεσαν τα δικά τους λουλούδια στο μνημείο ως φόρο τιμής και μνήμης. Θα σας αναφέρω μερικά ονόματα από αυτούς που γνωρίζονται για την επανάσταση του Πετέρα. Πρώτος είναι ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αμπραντίνης Αναστάσιος. Ο Αθανάσιος Διάκος.
Αθανάσιος Τσάκας. Αλέξανδρος Ψηλάντης. Αμπάτης Ιωσήφ. Τιμή στους ήρωες πεσόντες του 1821 αποδόθηκε και στις Σάπες του Δήμου Μαρονίας Σαπών, όπου και εκεί εκπρόσωποι των αρχών και της πολιτείας έδωσαν το παρόν. Τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ηρώο της πλατείας των Σαπών και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Τέλος, η εκδήλωση μνήμης ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο.